Κύριο Σούρσο Σταϊκούρα, ο υπεύθυνο τομέα οικονομικών τη Νέα Δημοκρατία, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Σταϊκούρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Λοιπόν, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα έχει αποδεχθεί, είτε το ονομάσουμε έτσι είτε όχι, ένα τέταρτο μνημόνιο και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση. Δηλαδή, υποχρεώσεις για τη χώρα που ξεπερνούν τον ορίζοντα του 2018 που λήγει το σημερινό πρόγραμμα. Κοιτάξτε, εγώ θα σα μιλήσω επικειμένων. Επικειμένων στα οποία έχει βάλει την υπογραφή του Υπουργό Οικονομικών. Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα, ο Υπουργός Οικονομικών έβαλε την υπογραφή του σε τρία κείμενα. Το πρώτο κείμενο είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Ναι. Ο κρατικός προϋπολογισμός εμπεριέχει νέα μέτρα, ύψους όσο ένας επιπλέον ένφια, τα οποία όπως ξέρετε πολύ καλά από προχθές υλοποιούνται, με βαρύ κόστος για την κοινωνία. Mm-hmm. Το δεύτερο κείμενο είναι η απόφαση του Eurogroup. Η απόφαση του Eurogroup που την έχει προσυπογράψει ο Υπουργός Οικονομικών, προβλέπει νέα μέτρα για το 2018, μην το ξεχνάμε αυτό. Νέα μέτρα για το 18 που είναι προϋπόθεση για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Ναι, αυτό όμως αφορά τον στόχο του, τον συμφωνημένο στόχο πλεονάσματος 3,5% το 18. Θέλω να είμαι πλήρης, αλλά μην το λύσουμε μόνο με αυτό. Πρέπει να δει η κυβέρνηση νέα μέτρα για το 2018, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για την επόμενη δεκαετία και μονιμοποίηση του κόφτη. Και το τρίτο κείμενο είναι η ταπεινωτική επιστολή προς τους θεσμούς με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών δεσμεύεται για την διαρκή αφοσίωση του μνημόνιου. Αυτά τα τρία κείμενα για μένα είναι το τίμημα της διγλωσίας, της ανευθυνότητας και του τυχοδιοκτισμού της κυβέρνησης των προθήμων. Επί του συγκεκριμένου τώρα. Μου είπατε εάν τυχόν ισχύει η δέσμευση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018. Ναι, θέλω να πω, έχει τελειώσει αυτή η διαπραγμάτευση ή το παζαρεύουμε ακόμη, το διαπραγματευόμαστε ακόμη. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα και τι μπορεί να γίνει. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί 10 χρόνια υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί το λέω αυτό, διότι στο κείμενο συμπερασμάτων και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης του ESM, ο οποίος έκανε την έκθεση για την βιωσιμότητα του χρέους, οι 20 ποσοστιαίες μονάδες βελτίωση του χρέους το 2060, που πανηγυρίζει η κυβέρνηση, στηρίζεται σε ορισμένες παραδοχές. Ποιες είναι οι παραδοχές? Γραφτός ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,5% μέχρι το 2028, 3,2% για την επόμενη πενταετία και 2,5% μέχρι το 2040. Άρα προς το παρόν, αυτό για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση, τη ρύθμιση του χρέους που έγινε τη βραχυπρόθεσμη για το μέλλον, που για μας είναι πολύ λίγη, στηρίζεται σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Είναι γραφτό. Το έχει αποδεχθεί. Σύμφωνοι. Απλώς αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Η διάρκεια των πλεονασμάτων υποτίθεται ότι είναι προς συζήτηση. Η Γερμανία λέει 10, κάποιο άλλο λέει 5, εμείς λέμε 3. Δεν έχει κλείσει ενώ αυτή η συζήτηση από όσο ξέρω. Εγώ να δεχτώ ότι δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει κλείσει. Και εμείς μπορούμε να βάλουμε πλάτη στην αξιωματική αντιπολίτευση, αφού πρώτοι αναδείξαμε το θέμα, να επιτύχουμε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά βεβαίως αυτό προϋποθέτει, εκτός των άλλων, και υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών και αξιοπιστία της χώρας. Όχι λεονταρισμούς σαν αυτούς που είδαμε πολύ πρόσφατα για εσωτερική κατανάλωση. Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να αντιλέξει κανείς. Ας αποδεχθούμε το σκεπτικό ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν θα είναι για 10 χρόνια. Σίγουρα όμως θα είναι για κάποια χρόνια. Ναι. Ένα δυσάρεστο. Το οποίο σημαίνει πρόσθετα μέτρα. Αλλά αν δεχτούμε ακόμα και ότι δεν είναι για 10 χρόνια, είναι για λιγότερο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πετύχαμε τίποτα για το χρέος. Αν μειωθεί ο ορίζοντας των 10 ετών πάνω στον οποίο στηρίζεται η άσκηση, αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι 20 ποσοστιαίες μονάδες για τις οποίες πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πότε, το 2060 βεβαίως, θα γίνουν 0. Άρα ουσιαστικά δεν κερδίσαμε τίποτα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς βέβαια εκκρεμούν τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που κάποια στιγμή φαντάζομαι. Οπότε, αλλά το 2018. Πότε. Αυτό είναι το θέμα. 2018. Πότε. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς είμαστε σε ένα διέξοδο. Δεύτερη αξιολόγηση δεν έκλεισε όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης να έχει κλείσει από 5 Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Διατηρούνται υψηλές και συσσωρεύονται και νέες λεξιπρόθεσμες οφειλές. Mm-hmm. Με τεράστιο κόστος για τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Δεύτερον, πάει ακόμα πιο πίσω η πιθανή ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που θα έπρεπε να είχαμε μπει από τον Μάρτιο του 2015. Η μόνη χώρα που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη και δεν έχουμε μπει επί 2 χρόνια. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, ότι είμαστε η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη και η μόνη που εξαιρείται. Και παράλληλα, επιβαρύνει τη χώρα κάθε φορά που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με νέα πρόσθετα μέτρα και με μόνιμους κόφτες. Γιατί αυτό δεν το σχολίασα. Επίσης, το κείμενο συμπερασμάτων του Eurogroup είναι σαφής η αναφορά
ότι η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 18 για όσα χρόνια, προς το παρόν είναι 10, εύχομαι να είναι πολύ λιγότερα, για την ακρίβεια εύχομαι να είναι μόνο μέχρι το 2018 το 3,5%, θα συνοδευτεί από μονιμοποίηση του κόφτη. Αυτά τα έχει υπογράψει ο κ. Τσακαλώτος. Να σας ρωτήσω, δεν είναι σωστό η χώρα να επιδιώκει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα? Δηλαδή μια υγιής, μια κανονική χώρα που θέλει, και μάλιστα μια χώρα με βαρύ χρέος, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να βγάλει από την πλάτη της, δεν πρέπει να επιδιώκει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα? Έτσι κι αλλιώς λέω, όχι, ανεξάρτητα αν τα υποχρεώνουν οι δανειστές της ή όχι. Σαφώς, βιώσιμο όμως πρωτογενή πλεονάσματα. Και πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία να στηρίζονται σε έναν ικανοποιητικό, σταθερό, διατηρήσιμο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Έχει αποδειχθεί παγκοσμίως ότι η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% για μια δεκαετία δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ, ειδικά όταν μια χώρα προέρχεται από βαθιά ύφεση και έχει υψηλή μακροχρόνια ανεργία. Άρα αυτό είναι ανέφικτο για τη χώρα και θα συσσωρεύει συνέχεια νέα μέτρα λιτότητας, σέρνοντας τη χώρα σε οριακούς θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Εάν τυχόν η χώρα είχε επιτύχει βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να επιτύχει και υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα, ναι, είναι αναγκαιότητα η χώρα να έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Κάποια στιγμή θα ήταν και ιδανικό να έχει και δημοσιονομικό πλεονάσμα, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώνει και να πληρώνει και τους στόκους που έχουν μαζευτεί, οι οποίοι βεβαίως είναι πολύ λιγότεροι τώρα από όταν πριν από 4 χρόνια. Είναι περίπου 50% λιγότερο. Σωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή το κρίσιμο θέμα είναι να πετύχουμε σταθερά βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, λογικά όμως, να υλοποιήσουμε διαρθρωτικές αλλαγές που θα δημιουργήσουν το υπόστρωμα για βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, να ενισχύσουμε τη ρευστότητα της οικονομίας. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, τρεις είναι οι τρόποι. Ταχύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αποπληρωμή των ληξιπρόσδρων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης. Τι πρέπει να γίνει για το τελευταίο? Να μπορέσουμε με αξιοπιστία. Είναι, ξέρετε, και το ενεργητικό και το παθητικό. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ενισχύσουμε το παθητικό των τραπεζών. Πώς? Φέρνοντας εμπιστοσύνη ξανά και αξιοπιστία στη χώρα, ώστε να επιστρέψει ένα κομμάτι των καταθέσεων που έφυγε τα τελευταία χρόνια. Ομολογώ ότι έφυγε μεγάλο κομμάτι των καταθέσεων από την αρχή της κρίσης, από το 2010, αλλά ειδικά από τις αρχές του 2015 έσπασε κάθε ρεκόρ. Έφυγαν περίπου 40-50 δις. Και έχει επιστρέψει μόλις 2 δις. Ναι, αυτά είναι στοιχεία που είναι έτσι όπως τα λέτε. Ναι, είναι σημαντικό για το παθητικό, αλλά και στο ενεργητικό τα κόκκινα δάνεια, όπως πολύ σωστά είπατε. Τώρα, να καθίσουμε όλοι μαζί αυτό που δεν κάναμε και είχε δεσμευτεί και η σημερινή κυβέρνηση να κάνει μέχρι το Μάρτιο του 2016. Μετά πήγε τον Ιούλιο του 2016 και ακόμα δεν το συζητάμε καν, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης χώρας. Αυτό βέβαια είναι δικό μας σχέδιο της χώρας και να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Τώρα, υπάρχει η αγωνία το κατά πόσον η δεύτερη αξιολόγηση καθυστερημένα έστω θα κλείσει, γιατί και η 5 Δεκεμβρίου να έκλεινε καθυστερημένα πάλι θα ήταν, δεν ήταν το σωστό της το 5 Δεκεμβρίου. Θα κλείσει έστω στις 26, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση, λέει η κυβέρνηση ότι ελπίζει να καταφέρει. Το εύχομαι. Εύχομαι όμως να κλείσει και με τον βέλτιστο για τα ελληνικά συμφέροντα τρόπο. Γιατί σας θυμίζω ότι η προηγούμενη αξιολόγηση που έκλεισε τουλάχιστον επικειμένου με 7 μήνες καθυστέρηση, η εκταμείευση με 14 μήνες καθυστέρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ να μείνω στο ορόσημο του πότε συμφωνήθηκαν κάποια πράγματα, με 7 μήνες καθυστέρηση, με τι συνοδεύτηκε? Με πρόσθετα μέτρα λιτότητας, με έναν οριζόντιο αυτόματο κόφτη που δεν υπήρχε στο τρίτο μνημόνιο και με ένα υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων διάρκειας ενός αιώνα που επίσης δεν υπήρχε στο τρίτο μνημόνιο. Α, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, κάθε αξιολόγηση, κάθε δίθεν ηρωική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης έχει κόστος για τους Έλληνες πολίτες. Ναι. Άρα το καλύτερο που μπορώ να περιμένουμε είναι τουλάχιστον στις 26 Ιανουαρίου να τελειώσει αυτή η φάση του δράματος. Μετά θα αρχίσει η επόμενη φάση του δράματος, γιατί έχουμε και άλλη αξιολόγηση μέχρι το καλοκαίρι. Και προφανώς ακόμα δεν γνωρίζουμε, και εκεί είναι ζήτημα που έχουν ευθύνη και οι εταίροι, τη συμφωνία που θα υπάρξει μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρώπης για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Στο οποίο, ανοίγω πάλι μια παρένθεση, δια της υπογραφής του κ. Τσακαλώτος στην απόφαση του Eurogroup, ζητά τη συμμετοχή του ΔΝΤ και χρηματοδοτικά. Ναι. Όχι μόνο στο Τεχνικό Σύμβουλο εννοείται. Όχι μόνο στο Τεχνικό Σύμβουλο και χρηματοδοτικά. Στην πρώτη τελευταία παράγραφο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει
με βάση την απόφαση του Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, δεν ξέρω αν αλλάξουν τα δεδομένα, να υπάρξει ένα νέο μνημόνιο με το Διεθνή Νομισματικό Ταμείο, με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα περιλαμβάνονται σε αυτό. Ώστε να συμμετάσχει και αυτό χρηματοδοτικά, εάν συμφωνήσει στους όρους βιωσιμότητας του χρέους. Ναι. Που πράγματι είναι πρόδειλο, με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτά που αποφασίστηκαν ήταν εξαιρετικά λίγα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που επιβαρύνθηκε πολύ τα δύο τελευταία χρόνια. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.